Με τις χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο της Καλαμάτας να αυξάνονται και τον καρκίνο του μαστού να πλήττει όλο και περισσότερες γυναίκες, ο Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας, ξαναρχίζω, ταξιδεύει στο χωριό Βασιλίτσι και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού διοργανώνουν το Σάββατο 8 Αυγούστου ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο μαστού, θέλοντας να γνωρίσουν στις γυναίκες τα ωφέλη της προληπτικής ιατρικής. Ο σκοπός του συλλόγου μας είναι η συμπαράσταση στον συνάνθρωπό μας όποτε και όσο μπορούμε και η έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση στον κόσμο. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η εκδήλωση θα γίνει σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, ενώ από τους διοργανωτές έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του σχολείου του Δημοτικού, έξω. Θα έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις, καθισμάτων, αντισηπτικά, μάσκες και έχουμε κάνει μια καλή προεργασία για να ενημερώσουμε τον εκεί τοπικό πληθυσμό που το έχει ανάγκη. Το προσπαθούσαμε με την κυρία Πρόεδρο από το φθινόπωρο, περιμένουμε να έρθει ο ογκολόγος του νοσοκομείου για να κάνουμε την εκδήλωση. Τελικά τα καταφέραμε. Η ενημέρωση θα γίνει από την ογκολόγο του νοσοκομείου Καλαμάτας, Σοφία Σταματοπούλου. Με μεγάλη πίεση του διοικητού του νοσοκομείου, του Γιώργου του Μπέζου, της προϊσταμένης κυρίας Καμπουγιέρης, και συμβάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι μικρό, με πίεση μεγάλη καταφέραμε μετά από 2,5 χρόνια και φέραμε στην Καλαμάτα ογκολόγο. Αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για μας, εδώ συγκεκριμένα για το Σύλλογο, γιατί αυτοί που έχουν νοσήσει ξέρουν και τι σημαίνει αυτό. Η εκδήλωση στο Βασιλίτσι θα γίνει το Σάββατο 8 το βράδυ υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλου Νέστορος και του Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Καλαμάτας.